Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα παίξουμε War of the Ring The Card Game, αλλά δεν είμαι μόνος μου. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα. Θα παίξουμε με τον Γιάννη λοιπόν που γύρισε από τη Νέα Υόρκη για να παίξουμε, ειδικά γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό το λόγο. Θα παίξουμε το εισαγωγικό σενάριο, το Fellowship of the Ring, που είναι αποκλειστικά για δύο παίχτες και δεν χρησιμοποιεί όλους τους κανόνες του παιχνιδιού. Παίζουμε να το δούμε λίγο, έχουμε ήδη παίξει δύο παρτίδες πιο πριν σαν εξάσκηση για να μάθουμε λίγο το σύστημα, οπότε έχουμε ήδη στήσει τα paths εδώ και τα battlegrounds εδώ και θα τραβήξουμε από το αρχικό μας χέρι, σύμφωνα με αυτό το σενάριο, 7 κάρτες και θα κάνουμε cycle, δηλαδή discard, τις δύο από αυτές. Εγώ είμαι ο shadow player, ο Γιάννης είναι ο free people player, καθώς είπαμε το εισαγωγικό σενάριο είναι των δύο παιχτών και πρώτη φορά βλέπω αυτές τις κάρτες, μέχρι τώρα δεν έχω ξαναπαίξει με αυτούς. Τέλεια. Ενδιαφέροντα πράγματα βλέπω που δεν τα ήξερα πριν. Θα κάνω cycle αυτήν την κάρτα. Cycle αυτή. Δύο, μην ξεχνάς δύο πρέπει να κάνεις. Και στο τέλος του γύρου θυμίζω εσύ σαν free people θα τραβάς τρεις κάρτες, εγώ τέσσερις σαν shadow. Και αυτή. Είναι ανοιχτό, γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι πρώτα παίρνουμε τις κάρτες, μένουμε με 5 και μετά τα ανοίγουμε. Okay. Δύσκολη επιλογή. Μου φαίνονται όλες οι κάρτες καλές παραδόξως. Θυμάσαι όταν έπαιζα με κύριους μου φαίνονταν όλες χάλια. Τώρα μου φαίνονται εδώ όλες καλές όμως. Εντάξει, λογικά δεν θα είναι. Απλά έτσι θα μου φαίνονται. Δεν πιστεύω να βλέπεις κάρτες μου στην οθόνη. Φαίνονται είναι η αλήθεια, αλλά δεν χρησιμοποιώ αυτή την πληροφορία. Θα αποφασίσω να την αγνοώ. Φαίνονται πάντως, ναι. Αλλά γυαλίζει, δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Έλα. Όχι, αυτή θα πετάξω και βλέπουμε. Άρα, έχουμε τις κάρτες μας, οπότε είμαι ο πρώτος παίχτης και ανοίγω το πρώτο Battlefield, το οποίο είναι η Minas Morgul. Η οποία λέει, ο Mordor player μπορεί να τραβήξει 5 κάρτες και να παίξει ένα Nazgul από αυτές στα reserve του και μετά να κάνει cycle τις υπόλοιπες. Άρα, αν αυτές έχουν Nazgul μέσα, μπορώ να το παίξω. Έχουν Nazgul. Καλό το ότι έχουν Nazgul και συγκεκριμένα τον Witch King. Βάζω λοιπόν τον Witch King στα reserve μου. Τον βάζω λίγο πλάγια για να πούμε ότι είναι στα reserve, που σημαίνει ότι αυτό το γύρο δεν μπορώ να τον κάνω commit ούτε σε battleground ούτε στο path. Και φυσικά πρέπει να πληρώσω και μια κάρτα για να το χρησιμοποιήσω. Το έχω ξεχάσει αυτό ότι πρέπει να πληρώσω μια κάρτα. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την κάρτα. Και μετά ανοίγουμε και ένα από τα δύο paths level 1. Αυτό. Και είναι Gildor's Encampment. Ο Elf player τραβάει μια κάρτα και αμέσως κάνει cycle μια κάρτα. Και την άλλη level 1 path την αφήνουμε στην άκρη, μην τυχόν και χρειαστεί. Μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί ποτέ, αλλά δεν ξέρεις. Okay. Θα κάνουμε... Τραβάς μια και κάνει cycle μια. Cycle... Ετούτη. Ωραία. Θυμίζω ότι στις βαθμίες κερδίζουν οι αμυνόμενοι, άρα εδώ που έχω δύο άμυνα, πρέπει εσύ χρησιμοποιώντας μονάδες Dunedain και Wizard να περάσεις το 2. Δηλαδή, ας πούμε καλή τύχη σε αυτό. Ας πούμε δύσκολο. Δεν νομίζω να μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, έτσι. Θα παίξω κάτι μόνο να υπάρχει. Έχεις ήδη ένα άμυνα. Θα παίξω αυτόν τον Nazgul Warrior. Σωστά. Ναι. Πετώντας αυτή την κάρτα. Κάθε φορά που παίζεις μια κάρτα, πρέπει να κάνεις cycle, δηλαδή discard μια άλλη κάρτα από το χέρι σου. Okay. Ωραία. Και παίζεις εσύ. Εγώ θα παίξω τον Frodo, τον Baggins. Ο Frodo είναι καλός και προσθέτει ένα εικονίδιο κατά του ενός corruption που θα έδινε ακριβώς αυτός ο Warrior. Θα κάνω αυτήν εδώ cycle. Ωραία, εγώ θα πάω πάσο γιατί έχω δύο κάρτες. Δηλαδή λιγότερες από σένα και είμαι στο όριο του carry over. Ωραία. Παίζεις. Εσύ υποχρεωμένος να παίξετε εσείς τρεις κάρτες. Θα παίξω ένα item
Στο φρόντο λογικά. Στο φρόντο. Το. Πρέπει να λέει όμως. Πρέπει να λέει ότι μπαίνει στον φρόντο. Φρόντο. Μπαίνει όντως. Elf, item, Frodo ή Sam. Είναι το φιγαλίδιο της Galadriel. Και τι λέει? If on a path, είναι. Βάζεις δύο... Δύο defense στο path. Σωστά. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι στο 3 και ένα από σένα 4. Mm. Και εγώ έχω ένα. Πρέπει να κάνεις και σάκι μια κάρτα για να παίξεις το φιγαλίδιο. Of course. Εδώ. Να πω και να δω τι κάνει σάκι. Ωραία. Πάσα, εγώ θα μείνω με δύο κάρτες. Πάσω κι εγώ. Οπότε, κάνουμε resolve από τα αριστερά προς τα δεξιά, τα Bald Grand πρώτα. Εδώ έχω εγώ δύο, ο Γιάννης δεν έχει καθόλου attack, οπότε το κερδίζω εγώ. Και παίρνω τους δύο πρώτους πόντους νίκης. Mm-hmm. Και εδώ, τα defense κάνουν eliminate χαρακτήρες, δηλαδή βγαίνει αυτό το defense και κάνει eliminate το ένα corruption που έδινε αυτός ο γόριο. Eliminate σημαίνει ότι πάει σε ένα άλλο discard pile κάπου εδώ, που λέγεται eliminate και σχεδόν ποτέ δεν μπορούμε να το πάρουμε. Και ο Γιάννης κερδίζει τα υπόλοιπα. Επειδή οι χαρακτήρες του δεν χρειάστηκε να κάνουν άμυνα στο corruption, τους βάζει στο cycle και παίρνει και φυσικά τον ένα ποντονίκης που δίνει το Guilders Encampment. Πάντο κάπου εκεί να φαίνεται, ωραία, μια χαρά. Και πάμε στο draw phase, στο οποίο ο Γιάννης τραβάει 3, εγώ θα τραβούσα 4, αλλά ο Witching μου λέει όταν είναι στα reserve, τραβάς μία επιπλέον κάρτα, άρα θα τραβήξω 5 κάρτες. Σωστά. Όχι άσχημα. Μάλιστα. Ωραία. Και γίνεται πρώτος παίχτης ο Γιάννης, δηλαδή οι free players, και ξεκινάμε ένα καινούριο γύρο. Αποκαλύπτει πρώτα το background, το οποίο αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Είναι το Rivendell, που κάνει άμυνα ο Γιάννης και κάνω εγώ επίθεση με monsters. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, Rivendell, the elf player draws one card and then cycle one card. Άρα τραβάς μία και κάνεις μία cycle. Και μετά έχουμε ένα path level 2 να διαλέξουμε. Θα τραβήξουμε αυτό. Αυτό θα παίξει και είναι το Old Forest. Το Old Forest λέει, οι free people players, δηλαδή ο Γιάννης, πρέπει να κάνει forsake μία κάρτα. Ας κάνουμε αυτή, να την δούμε παραπάνω έτσι, τυχή, έτσι. Να το δούμε τι είναι. Είναι υποχρεωτικό να το δούμε γιατί μπορεί να λέει ότι έχει ιδιότητα forsaken. Ποια είναι? Η Galadriel. Η Galadriel λέει τίποτα όταν είναι forsaken? Δεν νομίζω. Όχι. Κρίμα! Η Galadriel που έσωσε την παρτίδα σε προηγούμενες. Κρίμα! Πολύ στεναχωριέμαι για την Galadriel. Είσαι πρώτος παίχτης, ναι. Οπότε παίζεις. Αυτό που λέμε το γυρίζω γιατί ήταν από το προηγούμενο γύρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το γύρο. Λοιπόν. Πλέον να πούμε ότι το path δίνει 2 victory points. Mm. Όπως φυσικά και το Rivendell. Και λίγο σάρκοντας πάντα χρειάζεται. Α, δεν έχουμε και το soundtrack. Δεν έχουμε, θα μας το κόψουν. Α, σωστά. Θα ξεκινήσουμε με τον Pippin. Pippin. Κάνε cycle μια κάρτα για να παίξει ο Pippin. Cycle μια κάρτα. Pippin στο Old Forest θα το δεχτώ, είναι θεματικό. Θα το δεχτώ. Έτοιμο. Έχεις πολλές κάρτες όπως θυμάμαι. Έχω αρκετές κάρτες αυτό το γύρο, ψέματα να μην πούμε. Και θα ξεκινήσουμε με μία επίθεση στο Rivendell με κάποια γκόμπλιν από τα ομιχλιασμένα βουνά. Και για να παίξουν αυτά, θα πετάξουμε αυτή την κάρτα, Cycle. Για να δούμε. Οι ελεύθεροι άνθρωποι θα πάνε πάσο, προς το παρόν. Ναι. Δεν μπορείς το δεις το Cycle, άμα πήγες να δεις. Όχι, okay. Να τα φτιάχνω όμορφα έτσι. Δύο κάρτες έχεις μόνο. Ναι. Δίκιο να πας πάσο. Εγώ ήλπιζα να παίξεις κάτι τώρα. Εσύ όμως δεν θες να παίξεις. Οκ, okay, κατανοητό αυτό. Αφού δεν θες να παίξεις, εγώ θα παίξω αυτό. Είναι ένα event. The Ring Race are abroad. Τράβα 7 κάρτες. 3, 4, 5, 6, 7. Και από αυτές κάνε μία eliminate. Μπορείς να παίξεις μέχρι 2 Nazgul χαρακτήρες και κάνε cycle τους υπόλοιπους. Και φυσικά αυτό γίνεται eliminate. Mm-hmm. Για να δω αν έχω κανένα Nazgul καταρχάς. Όλο και κάτι θα έχεις. Έχω κάτι, ναι. Ψέματα να μην πούμε. Θα κάνω eliminate
Χωρίς είναι ρεολές. Θα κάνω eliminate αυτήν την κάρτα. Θα παίξω δύο Nazgul. Γιατί αφού μπορώ, γιατί να μην τα παίξω, έτσι Γιάννη. Έτσι φαίνεται. Και αυτά τα Nazgul θα είναι ο Commander και ο Messenger. Οι υπόλοιπες κάρτες θα γίνουν cycle και πρέπει για αυτό τα δύο που έπαιξα να κάνω cycle δύο κάρτες από το χέρι μου. Mm-hmm. Σίγουρα θα κάνω αυτήν. Θα κάνω και αυτήν. Οπότε είμαστε έτσι. Και τώρα έχω δύο κάρτες, δεν μπορούσα να πισπάσω γιατί έχω ίδιο αριθμό καρτών. Ναι. Όχι, μπορείς να πισπάσω και να τις κρατήσεις. Λάθος. Έχεις δίκιο. Μπορείς να πισπάσω και να τις κρατήσεις. Γιατί είσαι κάτω από το όριο του carry over που είναι 2. Και το σκορ λίγο να θυμηθούμε είναι 2-2. Αμυνόμενος κερδίζει. Και εδώ έχεις 2-1. Πάλι κερδίζει. Άρα σε όλα κερδίζεις. Γιατί να παίξεις. Γιατί να παίξω. Τέλεια. Οπότε πάσω εγώ θα μεταφέρω τον Witch King που έχει δίνει 2 corruption στο παλιό δάσος. Mm-hmm. Σειρά σου ξανά. Πάλι μπορείς να πισπάσω άμα θες τώρα. Δεν είναι υποχρεωτικό όμως. Θα πω πάσο. Εδώ χάνεις έτσι. Ναι. Χάνεις σημαίνει ότι 2 πόντι. I know. Οκ. Okay. I know λες, ε. Εντάξει, εγώ λέω ότι στο Rivendell τα goblins και τα δεν αρκούνε. Πιστεύω ότι πρέπει να επιτεθεί και το Balrog. When played, πρέπει να κάνεις Forsake μια κάρτα. Όταν παιχτείς σε Battleground ή Pathly. Okay. Να κάνεις Forsake μια κάρτα. Ή την πάρω κάρτα τυχαία ή μια από το χέρι σου. Ωραία. Θα κάνω αυτή. Forsake, όχι Cycle. Forsake. Για πάντα. Αλλά... Η φίλη μου είναι δυνατή. Δεν... Όχι, γίνεται. Είναι ο Mary. Δεν λέει κάτι. Τώρα. Οπότε, σειρά σου, θα παίξεις. Και η κάρτα είμαστε στο σκορ στο... Εγώ 3 attack, εσύ έχεις 2 άμυνα. 2. Rivendell, Elves, High Elves, θα έρθουν να αμυνθούν. Κάνεις Forsake μια κάρτα για να παίξεις. Δες μήπως έχει κάποια ιδιότητα. Είναι ο Fuddy Bolger. Δεν πρέπει να έχει. Δεν έχει κάτι. Οπότε με τη 2 άμυνα πας στο 4 και γλιτώνεις τη σφαγή στο Rivendell. Στο 95. Στο 90. Οι επιτιθέμενοι μου γίνονται Eliminate. Mm-hmm. Αλλά και ο αμυνόμενος σου γίνεται eliminate, γιατί ξοδεύει τουλάχιστον μία σπίδα, οπότε σκοτώνεται και ο high elf army. Κερδίζει όμως το Rivendell και με αυτό πας στους 3 πόντους. Εδώ όμως, εγώ έχω συνολικό corruption 2, 3, 4 και εσύ έχεις 1-2 άμυνα. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι ο Pippin γράφει ότι δεν γίνεται eliminate αλλά πάει εκεί. Οπότε περισσεύουν άλλα 2 corruption. Mm-hmm. Και για να τα μετράμε σωστά, βάζω εγώ αυτό ανάποδα και πάνω του 2 corruption. Που σημαίνει ότι είναι 2 victory points, αλλά είναι corruption victory points. Δεν είναι και τα 2 της κάρτας συν 2. Όχι, δεν είναι τα 2 συν 2, όχι. Okay. Και όλοι αυτοί χάνονται. Ωραία. Οι χαρακτήρες επιτιθέμενοι και πάμε στην draw phase. Θα τραβάς 3 κάρτες, εγώ 4. Μία... Εδώ έγινε σκληρή μάχη τώρα. Πρώτη φορά γίνεται τόσο σκληρή μάχη. Σε αυτό το σημείο ποτέ δεν ήμασταν ισορροπημένα. Σωστά. Και γίνομαι πρώτος παίκτης πάλι εγώ. Να δούμε λίγο τις κάρτες μας. Βασικά ας ανοίξουμε πρώτα τα Battlegrounds. Είναι η Moria, η οποία λέει ο Monstrous Player τραβάει 2 κάρτες. Δεν θα πω όχι, θα τις τραβήξω τις 2 κάρτες. Ναι. Και ένα path level 3 διάλεξε. Και αυτό το path είναι τα φράγματα του Bruinen. Κάθε free player πρέπει να κάνει Forsake μία κάρτα και μετά τραβάει 3 κάρτες. Forsake λοιπόν. Από το χέρι σου ή την πάνω κάρτα του deck, σου θυμίζω μπορείς. Απλά εδώ δεν έχει defend απέναντι στο corruption, είναι ανοιχτό μέρος. Forsake είπες ή Forsake. Ναι, Forsake. Από το χέρι σου προτίμησες. Ναι. Και τραβάς 3 κάρτες. Άμα ήταν χάλια καλά έκανες. 1, 2, 3. Ωραία. Εδώ είναι το path 3, άρα μπορούν να μπουν μόνο χαρακτήρες από τη μεριά μου path 3. Δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα. Και εδώ η Moria έχει ήδη 2 defense. Τι λες? Θα ξεκινήσουμε με τα Nazgul να κυνηγάνε τη συντροφιά στο ποτάμι.
Θα κατέβει ο Strider. Πρέπει να πετάξω μια κάρτα. Θα κατέβει. Ναι. Προφανώς θα κατεβάσει μια. Απλώς πρέπει να κάνω cycle μια κάρτα. Strider λοιπόν. Τι να κάνεις. Strider. Παίζω εγώ λοιπόν. Και πρέπει να κάνεις και cycle μια κάρτα. Πρέπει να κάνω cycle. Ο Strider, δηλαδή ο γοργοπόδαρος όπως λέγεται στα ελληνικά βιβλία, δίνει δύο defense στο corruption και κυρίως έχει μία ιδιότητα που δίνει τη δυνατότητα στον free people player, που λογικά θα το δούμε στον επόμενο γύρο αμέσως, να πάει στο επόμενο path, να πάει στο 4, σκοράροντας αυτό το path κατευθείαν εκείνη τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή το path που σκοράρεται το κερδίζουν οι free people. Αν εγώ βάλω κάτι εδώ, επίσης το κερδίζουν οι free people, γιατί θα είναι στο 2-2. Αν έχω καταλάβει καλά. Πόσες κάρτες έχεις? Τρεις. Θα κατεβάσω στα reserves μου ένα στρατό των Orc. Mordor Orcs, για αργότερα. Ή για και τα δούμε για αργότερα, παίζεις. Άρα ο Strider θα σκοράρει, θα πάρει την ευκαιρία αυτή. Κάνει eliminate αυτόν. Αλλά γίνεται eliminate και ο ίδιος, διότι είχα και εγώ ένα corruption. Και αυτό ουσιαστικά σου δίνει ένα victory point. Και με αυτό ισοφαρίζεις 4-4. Και είμαστε υποχρεωμένοι να ανοίξουμε ένα τεσάρι τώρα. Ποιο θες? Το ενδιάμεσο. Αυτό δηλαδή. Και είναι η Casa Doom, που λέει ο Monstrous Player τραβάει δύο κάρτες. Επειδή έχει τελειώσει το deck μου, είμαι υποχρεωμένος να τον μπερδέψω και να τραβήξω δύο κάρτες. Δεν θα πω και όχι. Αν θυμάμαι καλά, ο Balrog έχει παίξει ήδη όμως. Ο Balrog έχει. Έφαγε σφαγή στη Rivendell. Προσπάθησε να καταλάβει το Rivendell, αλλά δεν τα κατάφερε. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ θα τραβήξω δύο κάρτες. Τι να μην τραβήξω. Θα τραβήξεις. Οπότε, δύο κάρτες για μένα και νομίζω είναι η σειρά μου, ε. Ναι. Ναι, σίγουρα ενδιαφέρουσα επιλογή τώρα, με αυτό που έτυχε. Τρεις κάρτες έχουν μείνει, ε. Ναι. Δες, η Μόρια είναι. Casa Doom. Ε, δεν έχει κάτι τρόλς εκεί. Έχει. Θα παίξω ένα Cave Troll που δίνει ένα Corruption και θα καταστρέψω... Ε, cycle εννοώ, θα κάνω μια κάρτα. Ωραία. Εδώ είναι πιο ενδιαφέροντα πράγματα γιατί δίνει δύο πόντους αυτό. Πρέπει να έχεις κιόλας όμως. Ωραία. Θα παίξω το Legolas. Ο Legolas, ο οποίος έχει κάνει cycle υποχρεωτικά μια κάρτα και έχει μια ιδιότητα. Που λέει ότι μπορείς να τραβήξεις το τόξο του από το draw deck. Από το draw deck όμως λέει. Draw deck. Άρα δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, μην μπερδεύεις να το μπερδεύεις. Okay. Ναι, δεν μπορείς να τραβήξεις κάτι. Και σου έχει μείνει μια κάρτα. Τότε κάνω αυτό. Οκ. Okay. Δεν βλέπω τρόπο να μπορώ να το κερδίσω, δυστυχώς. Είναι δύσκολο μέρος το Casa Doom. Αλλά θα κερδίσει τη Μόρια, λογικά. Τη Μόρια θα την κερδίσω σίγουρα, ρε, εντάξει. Αυτά μας έπρεπε να έχανα και τη Μόρια. Απλά τώρα με το Casa Doom θα με περάσεις, ρε, εσύ. Έχει δρόμο ακόμα. Θα το ρισκάρω. Και θα κατεβάσω τα Flocks of Crebane, κάνοντας cycle μια κάρτα. Άρα έχω δύο corruption τώρα. Θα δεις γιατί λέω αυτό το ρισκάρω, μόλις παίξεις. Οκ, okay, κατάλαβα. Θα κάνω attach το bow των Galadrim στον Legolas. Οκ, okay, αυτό δίνει ένα corruption resistance ακόμα. Στα. Απλά πρέπει να κάνεις forsake την πάνω κάρτα του deck σου. Forsake θα γίνει το Mithril Coat. Θα γίνει κιόλας. Καλό το Mithril Coat, πάντα με βοήθησε κρίμα, εμένα. Κρίμα. Εγώ δεν θα πω pass όμως, γιατί αυτό εδώ έχει ένα action. Λέει, αν τα Flocks of Crebane είναι σε κάποιο path, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το action σου για να ενεργοποιήσεις ένα διαφορετικό path του ίδιου αριθμού. Άρα, θα σκοραριστεί αυτό εδώ πέρα τώρα που το παίρνεις εσύ, σκοτώνονται αυτοί, σκοτώνονται και ο Legolas, και παίρνεις εσύ αυτούς τους δύο πόντους, και θα ανοίξουμε άλλο ένα. Ναι. Και θα συνεχίσουμε να παίζουμε. Αυτό το σκοράρεις κανονικά. Οκ. Okay. Και με τι θα παίξουμε, θα δούμε αυτό.
Αυτό δεν μπορεί να κουνηθεί. Δεν ελπίζω ότι θα μου τύχει κάποιο που θα λέει τραβά μια κάρτα όμως. Οκ, okay, για να δούμε. Ποιο από τα δύο θες? Όχι, δεν τυχαίνει κάποιο με κάποια κάρτα. Κάθε free people player πρέπει να κάνει forsake μια κάρτα, λέει. Οπότε θα κάνεις υποχρεωτικά forsake την πιο πάνω. High elves, forsaken. Αυτό όμως λογικά δεν θα το πάρει κανένας, αν καταλαβαίνω καλά. Ή μπορεί να το παίρνεις και εσύ, μπορεί να ήταν ανούσιο το ρίσκο που πήρα. Όπως και να έχει, εγώ κερδίζω τιμωρία στο τέλος του γύρου γιατί δεν έχεις καθόλου επίθεση. Οπότε με τιμωρία πάω στο 5. Εσύ είσαι ήδη στο 6 αυτή τη στιγμή. Είμαι στο 6. Για να δούμε έτσι από περιέργεια. Άμα δεν έχεις καμία κάρτα, τι γίνεται. The free people cannot cancel all the shadow icons, the shadow team adds corruption. If the free people can cancel out all the shadow actions, the free people please... Και όμως το κερδίζεις, ναι, άρα ήταν ανούσιο ρίσκο που πήρα. Οπότε παίρνεις άλλους δύο πόντους από αυτό και έτσι φτάνεις στους 8. Και εγώ είμαι στους 5. Ζορίζει η κατάσταση, τραβάμε. Τρεις κάρτες εσύ και τέσσερις εγώ. Υπήρχε τρόπος να το κερδίσω, απλώς δεν έπρεπε να κατεβάσω αυτόν. Και γίνεσαι πρώτος παίχτης. Και γίνομαι, δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνομαι. Ανοίγουμε. Και ανοίγουμε τον Λόριεν που κάνεις άμυνα εσύ. Και το Λόριεν λέει ότι ταυτόχρονα πρέπει να βγει και το δίδυμο Ντόλ Γκουλντούρ που κάνω άμυνα εγώ. Και ένα από τα Path 5. Ποιο θες από τα τρία? Αυτό. Που είναι το Λοθλόριεν που λέει ο Elf Player τραβάει μια κάρτα και κάνει cycle μια κάρτα. Τραβάω αυτό και κάνω cycle αυτό. Ωραία, να το πετάξεις. Και είσαι ο πρώτος παίκτης, πρέπει να παίξεις. Και το Λοθλόριεν έχει ήδη δύο άμυνα. Ζόρικο. Θα βάλω. Δεν γίνεται. Είναι item. Πρέπει να βρει κάποιο χαρακτήρα και μάλιστα συγκεκριμένο. Έχει τον Έλλον. Του Έλλον δεν είναι. Δεν τον έχω, όχι. Ξέρω τι φορές μου έτυχε αυτό πριν. Όλες. Όλες. Όλες τις φορές. Άμα δεν μπορείς να κάνεις κάτι, σου θυμίζω πάντα μπορείς να κάνεις eliminate δύο κάρτες για να τραβήξεις μια άλλη κάρτα από τον deck σου. Αλλά θέλει δύο κάρτες eliminate. Ναι. Και είναι ο μόνος τρόπος για να τραβήξεις άλλες κάρτες. Αλλά άμα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θα το κάνω. Οπότε και δύο κάρτες, τελείω για πάντα. Μας και τραβάς μια άλλη. Και αυτό ήταν το action σου, τώρα παίζω εγώ. Σωστά. Και εγώ θα ξεκινήσω μεταφέροντας τα Mordor Orcs στο Lorien για να ξεκινήσουν την επίθεση εκεί. Παίζεις. Παίζω. Αυτό μπορείς να το κάνεις όσες φορές θες παρελθόντας με τις δύο κάρτες. Τέσσερις. Πάσω. Σωστά, τώρα μπορείς να πας πάσω. Εγώ θα συνεχίσω την επίθεσή μου. Θα κατεβάσω κι άλλη μια φάλαγγα από Mordor Orcs κάνοντας cycle αυτό. Και βλέπουμε. Θα κάνω eliminate αυτές τις δύο. Άμα δεν σου είχε τίποτα, δυστυχώς, δεν τραβάς μια κάρτα. Και ελπίζουμε η τύχη να βοηθήσει τα γενναία. Σύμφωνα με τη μουσική, ελπίζουμε να βοηθήσει τα γενναία ορκ. Ορκ. Παίζω. Ναι. Το πιο λογικό είναι να συνεχίσουμε την επίθεση στο Λόριεν με το Black Easterling. Τον Νάσγκουλ δηλαδή, κάνοντας cycle άλλη μια κάρτα. Ωραία. Σε έτυχε κάτι καλό? Όχι. Ωραία. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα συνεχίσουμε όμως να παίζουμε. Ήταν γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο 6 path. Ναι, ναι. Οπότε πασπάσω. Ναι. Εδώ εγώ έχω 3 attack και εσύ 2 defense, άρα μόλις κατέκτησα το Lorien. Μαύρη στιγμή για την ιστορία των Elves. Και κράτησα και τον Dol Guldur. Φυσικά δεν μπορέσα να διαφθείρω τίποτα στο Lothlorien που ήταν και το λογικό. Παρετούντας οι επιτιθέμενες μονάδες μου καταστρέφονται όλες. Οπότε κάνουμε ένα draw.
Εγώ 4 κρατάω, εσύ 3. 2. Ρισάφλου. Και βλέπουμε το σκορ μας. 2, 4, 6. Εγώ όμως το 8. 2, 4, 6, 8, 9. Στο 9. Μεγάλη μάχη. Και γίναμε εγώ πρώτος παίκτης δυστυχώς. Προτιμώ να μην είμαι πρώτος παίκτης μέχρι τώρα. Αλλά τι να κάνεις, δεν διαλέγουμε κιόλας. Κόβω. Τραβάω. Έχω μια ελπίδα ότι θα γίνει κάτι πολύ καλό αυτό το γύρο. Για να δούμε τι θα δούμε. Και έχουμε το Orthanc. Πρώτη φορά το βλέπουμε. Το οποίο λέει, ο παίκτης Isengard μπορεί να πάρει το Saruman από το Draw ή το Cycle στο χέρι του. Και μετά μπορώ να κάνω Recycle, όχι μπορώ, κάνω Recycle, δηλαδή το ξαναμπερδεύω στο deck. Δυστυχώς δεν μπορώ να τον πάρω στο χέρι μου, γιατί έτυχε να τον έχω στο χέρι μου. Mm-hmm. Ατυχία σε αυτό το κομμάτι. Το καλό είναι ότι εδώ κάνω εγώ άμυνα με 2. Σωστά. Και καλή τύχη σε σένα. Για να δούμε τι θα βγει στο 6 εκεί πέρα. Στο 6 θα βγει το Amon Hen. Που λέει, ο Mordor player τραβάει μια κάρτα, εγώ δηλαδή, mm-hmm. και μετά κάνει cycle μια κάρτα. Okay. Να δω λίγο ποια θα κάνω cycle. Με δώσε μου λίγο μισό λεπτάκι. Θυμίζω είμαστε στο path 6. Θα κάνω cycle αυτή την κάρτα. Είμαι ο πρώτος παίχτης και θα ξεκινήσω στέλνοντας όποιον έχω και δεν έχω στο Amon Hen για να διαφθείρω το δαχτυλιδοκουβαλητή. Και νομίζω θα ξεκινήσω στέλνοντας τον Saruman. Τον Saruman. Τον Saruman, ναι. Κάνω τα cycle αυτή την κάρτα. Όχι, λες το Saruman, δεν είναι καλή επιλογή. Τι πιο ταιριαστό. Τον Gandalf. Για να βρει απέναντί του τον Gandalf. Τον Γκρι. Gandalf, καλά, εντάξει. Χαιρετήματα. Κάνει cycle μια κάρτα. Κάνω cycle μια κάρτα. Καλά. Κρίμα, ήταν καλή προσπάθεια. Ταιριαστώ όμως ο Γκάνταλφ να σώσει την κατάσταση απέναντι στο Σάρουμαν. Εγώ θα στείλω και τον βοηθό του Σάρουμαν, τον Ουγκλουκ. Mm-hmm. Κάνω το cycle άλλη μια κάρτα. Και το σκορ είναι 3-3 αυτή τη στιγμή. 3-3. Αλλά δυστυχώς εξέμεινα από κάρτες. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Βέβαια, τι έχει να κάνει, για να δούμε. 3-3 και κερδίζει ο Γκάνταλφ στο Grey το Σάρουμαν με τον Ουγκλουκ. Σωστά. Εκεί πέρα. Εδώ πρέπει να ξεπεράσεις το 2. Εκεί πρέπει να ξεπεράσω το 2. Δυστυχώς δεν μπορώ. Μπορείς να πας και πάσω, άμα δεν έχει κάτι νόημα από αυτά που έχεις να κάνεις. Mm. Mm. Όχι. Μπορώ να κάνω κάτι. Για δούμε. Θα παίξω τον Elrond εδώ. Σωστά. Κάνω. Κάνεις άκρη μια κάρτα. Εδώ. Και λέει, when play, τραβάς μια κάρτα. Μπέρδεψα αυτό για να δω και άρα πρέπει να δω τι θα γίνει εδώ. Θα έβαλα μια κάρτα. Αν έρθει ένα Elven Army. Α, δεν μπορούν να μπουν Elves στο Orthanc. Sorry, ο Elrond δεν μπορεί να μπει στο Orthanc. Okay. Άρα το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να πάει εδώ για βοήθεια. Πάλι τραβάς μια κάρτα. Okay. Εγώ πάω πάσω. Εσύ μπορείς να συνεχίσεις την επίθεση εδώ αν έχει νόημα. Δεν υπάρχει λόγος. Οπότε τελειώνεις κι εσύ. Εγώ κρατάω το Orthanc και φτάνω στο τελικό σκορ 2, 4, 6, 8 και 2 Corruption 10. Και εσύ κερδίζεις το Amon Hen και φτάνεις στο σκορ 11. Και αυτή γίνεται eliminate. 2, 4, 6, 8, 2, 10 και το τελευταίο. Νομίζω 11. Ναι. Άρα 11 με 10 κερδίζουν οι ελεύθεροι άνθρωποι. Τρίτη σερή φορά που κερδίζουν οι ελεύθεροι άνθρωποι. Και τις τρεις παρτίδες που έχουμε παίξει έχουν κερδίσει οι ελεύθεροι άνθρωποι. Αυτό είναι το εισαγωγικό σενάριο, το οποίο ενδεχομένως να μην είναι και ιδιαίτερα ισορροπημένο. Έτσι μου φαίνεται. Δεν δίνει αρκετό χρόνο στο να γίνει cycle το deck μερικές φορές, να κάνει συνδυασμούς από αντικείμενα κλπ. Κλπ. Αν προσέξετε τώρα, reserves δεν βάλαμε καθόλου. Ναι. Ενώ ενδεχομένως να συμφέρει να αφήνεις κάποιες κάρτες στα reserves κάπου κάπου. Σίγουρα αφήνει, αλλά δεν είχαμε χρόνο για να το κάνουμε. Είναι, είναι πολύ σύντομο. Όλα. Είναι πολύ σύντομο. Νομίζω πρέπει να παίξουμε το κανονικό σενάριο της τριλογίας για να το ευχαριστηθούμε. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το War of the Ring The Card Game. Μία ακόμα ήττα από το Γιάννη. Η πρώτη σε βίντεο, αλλά έχει ξαναγίνει άλλες φορές εκτός βίντεο. Νομίζω ότι τέτοιες μέρες πέρυσι είχες κερδίσει το Civilization, Γιάννη. Civilization και το Star Trek, πώς το είχαμε πει. Και Star Trek Ascendancy, καλά, εκεί μας έχεις πάει, δεν ξέρουμε τις εκφράσεις, Klingon, στο οικογενειακό κανάλι. PG. Αλλά ναι. Οπότε, αυτό ήταν το War of the Ring The Card Game. Αν έχετε άποψη για το παιχνίδι ή αν κάναμε κάποιο λάθος κανόνες, αφήστε ένα σχόλιο πιο κάτω. Και ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, που παίξαμε. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.